οι προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης κινούνται όπως πάντα σε αχαρτογράφητα νερά. Επιμέρους προτάσεις γίνονται, αλλά μια συνολική στρατηγική διέξοδο από την κρίση δεν μας έχετε πει. Ποια είναι ακριβώς τα χρηματοδοτικά μέσα που προτείνετε? Η πλειοψηφία του νέου σας κόμματος, πλέον κόμματος, προτείνει μη πληρωμή τόκων για 4 έως 5 μήνες. Πώς θα γίνει αυτό? Η μειοψηφία προτείνει μονομερή διαγραφή χρέους, στάση πληρωμών και έξοδο από την Ευρωζώνη. Όλα αυτά, όσο ηρωικά και να φαίνονται, μάλλον παραπέμπουν στο απόφθεγμα όμορφες προτάσεις, όμορφα καίγονται. Μάλιστα, λίγο νωρίτερα, το πρωί, το μεσημέρι, ο κύριος Τσίπρας έθεσε ένα ερώτημα προς την κυβέρνηση. Μας ρωτήσατε τι θα γίνει μετά την ψήφιση των μέτρων. Εγώ θα ήθελα να σας απευθύνω ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Και μετά από τις δικές σας προτάσεις, κύριε Τσίπρα, τι θα γίνει μετά τη στάση πληρωμών? Τι θα γίνει μετά την έξοδο της χώρας μας από το ευρώ? Τι θα συμβεί στην Ελλάδα μετά τη διακοπή όλων των δόσεων μικρών και μεγάλων που τόσο απαξιωτικά περιφρονείται? Που, με επιτόκιο 2%, έτσι, όχι με 5 και 6. Γι' αυτό, πριν θέτετε ερωτήματα για τις δικές μας αποφάσεις, σας καλώ να αναλογιστείτε τις συνέπειες των δικών σας προτάσεων. Κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, συγχωρήστε με αν δεν το κατανόησα πλήρως, αλλά διαφωνείτε με τη μείωση από την 1η Αυγούστου του ΦΠΑ στην εστίαση? Διαφωνείτε με τη μείωση από το 23% στο 13%? Σας το αναφέρω με νούμερα, διότι από την παρέμβασή σας έχω την εντύπωση ότι δεν είσαστε σίγουρος ποιο είναι το ακριβές ποσοστό του ΦΠΑ στην εστίαση που μειώθηκε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η θετική αυτή εξέλιξη είναι επακόλουθο της επιτυχούς πορείας του οικονομικού προγράμματος που εφαρμόζουμε σήμερα. Τον τελευταίο καιρό, πολλοί προσπαθούν να διαψεύσουν την επιτυχή δημοσιονομική και μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Και κύριε Πρόεδρε, διαφωνώ, κύριε Κακλαμάνη, με αυτά που είπατε πριν και με τον κύριο Κουβέλη. Το πρόγραμμα πάει μια χαρά και η απόδειξη είναι ότι καταβάλλονται δόσεις. Θα σας θυμίζω ότι όταν αναλάβαμε πριν από ένα χρόνο, η χρηματοδότηση της χώρας είχε διακοπεί. Χρηματοδοτούμεθα με έντοκα γραμμάτια, με τεράστιο κόστος. Κύριε Καπερνάρο, παρακαλώ πολύ, με διακόπτε. Χρηματοδοτείτε και τις χειρονομίες αυτές αφήστε κάτω από 2%. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Η Ελλάδα κάλυψε ήδη μεγάλη απόσταση όσον αφορά στη μείωση των δίδυμων ελλειμμάτων που χαρακτήριζαν την οικονομία της, δηλαδή του δημοσιονομικού ελλείμματος και του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας. Στο μεν δημοσιονομικό έλλειμμα έχει καλύψει τα 2/3 μέχρι το τέλος της προσπάθειας, που είναι η επίτευξη 4,5% του ΕΠ πρωτογενούς πλεονάσματος το 2016, ενώ στην ανταγωνιστικότητα έχουμε καλύψει κυριολεκτικά όλη την απώλεια που είχαμε από τότε που μπήκαμε στο ευρώ μέχρι το 2009. Όλοι. 25% περίπου έχει καλυφθεί. Ως προς την εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού, το πρωτογενές έλλειμμα για το πρώτο εξάμηνο του έτους είναι μειωμένο κατά 55% από την αντίστοιχη περίοδο του 2012 και κατά 60% έναντι του στόχου που είχαμε θέσει για το πρώτο εξάμηνο φέτος. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, το πρωτογενές έλλειμμα ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έχει περιοριστεί κατά 9,5 εκατοστιαίες μονάδες από το 2009 μέχρι το 2012, ενώ για το 2013 προβλέπεται περαιτέρω βελτίωση της τάξης της 1,5 ακόμα εκατοστιαίας μονάδας. Όμως για να αξιολογηθεί ολοκληρωμένα η προσπάθεια που έχει καταβληθεί, πρέπει να συνυπολογίσουμε και την ύφεση στην οποία έχει διολυστήσει η χώρα από το 2008. Υπάρχει όμως δείκτης και γι' αυτό. Και ο πιο ασφαλής δείκτης είναι το λεγόμενο διαρθρωτικό πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης, ή έλλειμμα. Δηλαδή, πρακτικά, το πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει μετά τη διόρθωση για τον οικονομικό κύκλο και λαμβάνοντας υπόψη και τα μη μόνιμα μέτρα. Σύμφωνα λοιπόν με το δείκτη αυτό και με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα το 2013 θα έχει διαρθρωτικό πλεόνασμα ίσο με 2% του ΑΕΠ, που είναι το ψηλότερο σήμερα στην Ευρωζώνη. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στις διαρθρωτικές αλλαγές, για τις οποίες τόσα πολλά έχουν υποθεί ότι δήθεν η χώρα έχει δείξει πενιχρά αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο Going for Growth, δηλαδή αναζητώντας την ανάπτυξη, η οποία δημοσιεύθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, η Ελλάδα έχει κάνει τις περισσότερες διαρθρωτικές αλλαγές σε όλο τον ΟΟΣΑ τα τελευταία 3 χρόνια. Ας μην υποτιμούμε λοιπόν, κύριοι, την προσπάθεια που καταβάλει η χώρα μας και στον τομέα των μεταρρυθμίσεων. Και λυπάμαι που εδώ
φίλοι, συνάδελφοι που έχουν χρηματίσει και υπουργοί σε προηγούμενες κυβερνήσεις τήρησαν μία, ας το πω έτσι, στάση απαξιωτική στο τι έχει πετύχει αυτή η χώρα από την έναρξη της κρίσης μέχρι σήμερα.